Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια μαύρη μέρα η σημερινή για τους θεσμούς και τη λειτουργία τους. Σε Αράνα μετατράπηκε η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τη μονάδα βιοαερίου στη Μαντίνια. Κάτοικοι μπούκαραν και όλα έγιναν γυαλιά καρφιά, με συνέπεια να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε μαζί μας να καλησπορήσουμε τον διευθυντή της τηλεόρασης ΒΕΣ, τον κύριο Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο διευθυντής της Εφημερίδας Μονίων, Θανάσης Τσαμούλης. Καλησπέρα, Θανάση. Και είναι και μαζί μας και η Αντιπεριφερειακή Πελοποννήσου, η κυρία Δίνα Νικολάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολάκου. Καλησπέρα σε όλους. Θα παρακαλούσα να δούμε πρώτα το βίντεο και συνέχεια να έρθουμε γρήγορα στη συζήτησή μας για να δούμε πώς είχε η εικόνα σε αυτές τις σκηνές ντροπής της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Απίστευτες εικόνες που προσβάλλουν την δημοκρατία και τους θεσμούς εξελίχθηκαν σήμερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετατράπηκε σε αρένα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος για τη μονάδα βιοαερίου στην Μαντίνια. Οι κάτοικοι, παρά το γεγονός ότι θα περιλαμβάνονταν και οι δικές τους τροποποιήσεις στην πρόταση του Πέτρου Τατούλη για να ψηφιστεί η μονάδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπούκαραν στην αίθουσα και άρχισαν να σπάνε τα πάντα και να επιτίθενται σε περιφερειακούς συμβούλους. Οι καρέκλες και τα μπουκάλια που πετιόντουσαν δεξιά και αριστερά είχαν σαν συνέπεια να υπάρξουν και τραυματισμοί. Ότι η γνωμοδότηση, η θετική γνωμοδότηση ως προς την μελέτη θα συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των απόψεων και των παρατηρήσεων που διατύπωσαν οι κάτοικοι και οι υπηρεσίες μας. Εμείς με μία πρόταση θα καταψηφίσουμε την ΜΠΕ. Άρα υπάρχει μόνο μία πρόταση. Η καταψήφιση της ΜΠΕ, κύριε Πρόεδρε, είναι η άλλη πρόταση. Υπάρχει μία πρόταση του κυρίου Περιφερειάρχη, άρα πάνω σε αυτή την πρόταση, περιμένετε παρακαλώ, θα ψηφίσουμε ναι ή όχι, υπέρ ή κατά. Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγες ώρες και πραγματικά μιλάμε για εικόνες που προσβάλλουν τους θεσμούς, τη δημοκρατία, την αυτοδιοίκηση. Κύριε Νικολάκου, καταρχήν, επειδή έχουμε και τραυματισμούς, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο συμπολίτης μας, ο οποίος βρέθηκε νομίζω εκείνη την ώρα έκπληκτος να δέχεται ποτήρι? Ένα φλιτζάνι σπασμένο, κύριε Κανελόπουλε. Χαίρομαι που ξεκινάτε έτσι βάζοντας σε προτεραιότητα αυτό, γιατί πραγματικά ένας νέος άνθρωπος, ένας Πελοποννήσιος πολίτης, ο οποίος βρέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να παρακολουθήσει ένα θέμα, μια συζήτηση στο πολιτικό όργανο, το θεσμικό, το ανώτατο της Πελοποννήσου, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να χάσει την όρασή του. Είναι τραγική κατάσταση, γιατί ο συγκεκριμένος πολίτης είχε ένα μάτι και ελπίζω να το έχει και ακόμα, γιατί το άλλο μάτι του είχε ήδη πρόβλημα. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτό το περιστατικό. Θέλω να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας πραγματικά και να καταδικάσουμε αυτές τις απόπειρες δολοφονίας που έγιναν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί το να πετά σπασμένα ποτήρια, σπασμένα φλιτζάνια προς όλους, εγώ νομίζω ότι είναι δολοφονικές απόπειρες. Ναι, έτσι είναι. Εγώ προσυπογράφω την εκτίμησή σας με την έννοια ότι αυτά που είδαμε δεν μιλάμε για απλά επεισόδια, δεν μιλάμε για εικόνες αντίδρασης ή έντασης. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια επίθεση που είχε, από ό,τι φάνηκε, σοβαρούς τραυματισμούς
και μπορεί να μιλάμε και για απόπειρες, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας λέω αυτό που έζησα, δεν ξέρω αν μπορεί να το αποτυπώσει η κάμερα ή το βίντεο. Εν μέρη. Σας λέω λοιπόν ότι από κάποιο σημείο και μετά, καρέκλες, τρίποδα των δημοσιογράφων, ποτήρια, φλιτζάνια, κάμερες ακριβώς, οτιδήποτε υπήρχε πήγαινε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μία συνάδελφό σας, η κυρία Τράκα, τραυματίστηκε από μία καρέκλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχαμε δύο άλλους ευτυχώς πολύ έτσι, πιο ελαφρύς τραυματισμούς. Ήταν πλέον τύχη, να το πω έτσι, για το ποιον τραυματίστηκε και το ποιον όχι. Έτσι ακριβώς καταγράφηκε η κατάσταση. Είδαμε φοβερά και ζήσαμε φοβερά πράγματα. Πρωτού σας ρωτήσω γιατί φτάσαμε εκεί, θέλω να πάρω λίγο την άποψη του κ. Μπελογιάννη, γιατί είναι βιωματική άποψη. Ήσασταν στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και θέλω λίγο να μας μεταφέρετε αυτή την εικόνα για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι, όχι την ένταση, αλλά την πραγματική κατάσταση της σημερινής απίστευτης κυριολεκτικά σκηνής που ζήσαμε. Εγώ βρέθηκα για δουλειά στην Τρίπολη και τελικά πήγα και παρακολούθησα το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είδα από νωρίς ότι τα τρακτέρ και αυτά τα πράγματα είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα πολεμικό έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βέβαια ήταν αρκετή αστυνομική δύναμη και αρκετή μεγάλη δύναμη των ΜΑΤ που δεν ξέρω γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν απ' έξω, διότι τα επεισόδια αυτά που βλέπουμε, τα οποία βλέπουμε που δεν τιμούν κανέναν, μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρούσαμε και θύματα. Διότι τα τραπέζια, οι καρέκλες, τα μπουκάλια, τα τρίποτα από τις κάμερες, οι κάμερες και αυτά τα πράγματα πετιόντουσαν με τόσο πολύ μεγάλο μίσος και με τόσο πολύ μεγάλη ένταση που δεν θα μπορούσε να γλιτώσει κανένας να με τον έμπαινε στο κεφάλι. Και τον άνθρωπο αυτόν τον πήρε στο μάτι και έπαθε αυτά που έπαθε, που είπε η κυρία Νικολάκου. Και θα είχαμε και χειρότερα επεισόδια. Και η αστυνομική δύναμη ήταν απ' έξω και μπήκε μετά, εκ των υστέρων μέσα. Εκτιμώ ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχει περιφρουρηθεί αυτό το θέμα. Καθότι, κυρία Νικολάκου, όπως ξέρετε κι εσείς, ήδη έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι κάποιοι ετοίμαζαν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, κύριε, να σας πω κάτι. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή την ψυχραιμία μας. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί πολύ σε αυτά που λέμε. Ξέρουμε, είδαμε, ακούσαμε κι εμείς. Όμως δεν θέλουμε να λέμε, να μιλάμε ανεύθυνα. Εντάξει, ήταν κοινό μυστικό, κυρία Νικολάκο, ότι κάτι θα συνέβαινε. Ήδη η ένταση είχε κορυφωθεί, μπορεί να πει κάποιος, από τις πληροφορίες που εδώ αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε αυτά τα πράγματα. Κάποιος τους είχε παροτρύνει, κυρία Νικολάκου. Σε αυτό το σημείο, κύριε Μπελόγια, λοιπόν, θέλω να πω κάτι, θα μου επιτρέψετε. Είμαι κατηγορηματική, μιλάω καθαρά και παίρνω την ευθύνη των όσων λέω. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι αυτές οι σκηνές βίας που έζησα δεν προέρχονται από τους κατοίκους της περιοχής. Σας το λέω κατηγορηματικά, είχα μιλήσει με τους κατοίκους εχθές τρεις φορές, ήμουν τρεις ώρες μαζί τους, κάναμε μια διαβούλευση σε υψηλότατο επίπεδο και ένα διάλογο και δεν είναι δυνατόν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να έκαναν αυτά που είδα σήμερα. Μα καταρχήν είναι οι παρατηρήσεις τους. Είναι σίγουρα υποκινούμενο, σας το λέω υπεύθυνα αυτό, δεν μπορεί να βλέπεις με αυτή την μανία, πραγματικά με αυτή την μανία, χωρίς να υπάρχει μεθόδευση να γίνονται αυτές οι σκηνές βίας οι οποίες ξεπέρασαν σήμερα κάθε Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Νικολάκου. Το πιο σοβαρό ήταν ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Εκτός από τον τραυματισμό αυτού του κυρίου, το οποίο το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να είναι καλά. Υπάρχει περίπτωση να δει επενδυτή σε αυτή την κατάσταση να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητήσει τη γνωμοδότηση και να κάνει μια επένδυση. Να δει αυτή την κατάσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να θελήσει να κάνει κανένα επένδυση στην Ελλάδα. Είναι κράτος αυτό. Αυτό το πράγμα είναι εικόνα αυτή τη στιγμή συντεταγμένης πολιτείας. Λέμε ότι μας φταίνε και οι Τροϊκανοί, μας φταίνε όλοι, οπωσδήποτε μας φταίνε όλοι. Κοιτάξτε, λοιπόν, από εκεί πέρα είναι κράτος αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ακούστε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσω ούτε για επενδυτές ούτε για τίποτα. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Μα από επενδύσεις ψάχνουμε να βρούμε. Έχετε δίκιο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι έγινε μια προσπάθεια μεθοδευμένη κατά τη δική μου άποψη να καταληθεί η δημοκρατία σήμερα. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι πολύ προσεκτικά, όποιο ρόλο και αν έχουμε, και να είμαστε υπεύθυνοι. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια σήμερα στην Τρίπολη, εδώ στην Πελοπόννησο. Από, να ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολάκου, επειδή αναφέρετε ότι έγινε μια τέτοια προσπάθεια, από περιφερειακούς συμβούλους έγινε αυτή η προσπάθεια ή από έξω? Αλίμονο εγώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν έγινε ή αν δεν έγινε. Είναι δυνατόν ποτέ να σας πω ότι έγινε από περιφερειακούς συμβούλους? Αυτό το πράγμα, αν έγινε από περιφερειακούς συμβούλους, νομίζω τότε, κύριε Κανελόπουλε, ότι έχουμε όχι απλώς εκτραπεί, έχουμε καταστραφεί. Εγώ όμως δεν το πιστεύω αυτό. Απλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Να μην φαίνεται καμία σκιά τουλάχιστον στους ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες. Κοιτάξτε.
Αλλά εγώ όμως, συγγνώμη και γιατί δεν βλέπω μέχρι τώρα να έχει έρθει από καμία παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου κάποια καταδικαστική δίκη για όλα αυτά. Πολύ δηλαδή, σωστά. Τι πρέπει με τον παπά τώρα. Γνωρίζω όλοι. Έπρεπε να υπάρχει εδώ για ψήλου πείδημα. Έρχονται τα δελτία τύπου. Έχουν μπουκάρει, έχουν. Πώς το λένε, μπουκώσει εκτυπωτές. Τα email, τα. Όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν όλοι κάνουν την πάτια. Δεν βρέθηκε κανένας. Κανένας δεν βρέθηκε στις τηλεοράσεις, Θέμη. Που αυτή η λαγίστατη άλλοτε που για. Έτσι για το Θεαθήνε. Κάθε μέρα κυκλοφορούν στα κανάλια. Κύριε Καμουλή, συγγνώμη για να μην αδικήσουμε, κάποιες δηλώσεις εκεί έγιναν. Γίνει εκεί κάποιες δηλώσεις. Ναι. Ναι, ναι, έχουν γίνει. Εγώ δεν ξέρω τι είπαν. Άκουσα λίγο τον κύριο Δράκο, ο οποίος τα καταδίκασε και τον κύριο Δράκο. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι όμως. Ο κύριος Δράκος ήταν εκεί και σύμβουλοι του ήταν εκεί. Ακούστε να δείτε κάτι. Υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που έγινε, η κατάληψη της δημοκρατίας δεν έχει να κάνει μόνο με την πλειοψηφία. Εδώ δεν μιλάμε για τα τούλη, δεν μιλάμε για ονόματα, δεν μιλάμε για πλειοψηφία. Εδώ μιλάμε για το θεσμό και κάθε παράταξη ας κάτσει να αναλογιστεί τι είπε, πώς το είπε, με ποιο τρόπο δυναμίτιζε ή όχι. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για αυτούς. Εμείς θα πούμε ότι μείναμε εκεί. Ότι σηκώσαμε μόνοι μας τα έδρανα, ότι αφήσαμε την αίθουσα όπως την είχαμε παραλάβει με την ευπρέπεια αυτή. Εμείς και με μπροστάρι τον Περιφερειάρχη, και θέλω να το τονίσω αυτό, όχι ότι δεν φοβηθήκαμε. Όχι ότι δεν φοβηθήκαμε. Φοβηθήκαμε, σας το λέω αυτό. Και για να μην πω για τους άλλους, εγώ θα σας πω ότι φοβήθηκα. Όμως εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή μετράς τις δυνάμεις σου, μετράς τις αντοχές σου. Λίγο το Θανάση, παρακαλώ, μην σα αναφέρω. Εγώ θα ήθελα, μήπως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που τα λέω εκεί γρήγορα. Για να έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Και αν γίνεται αυτό για μια γνωμοδότηση περιβαλλοντικής μελέτης, δηλαδή αν πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, εν πάση περιπτώσει, που αφορά. Θα βγουν πιστόλια και μαχαίρια. Θα πέσουν πιστόλιες. Μπράβο, Θανάση. Κύριε Τσαμούλη, επιτρέψτε μου. Λίγο το Θανάση, παιδιά, δεν ακούω στο στούντιο. Επιτρέψτε μου, δεν πιστεύουμε ότι ήταν η αιτία. Ήταν μια αφορμή. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, επειδή έχω την ευθύνη της ενημέρωσης περιφέρειας, να αποδεσμευτώ. Ωραία, κύριε Νικολάκη, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Σας θέλουμε να μεταφέρουμε τη φωνή μας. Νομίζω ότι θα έχουμε αν πολλά να πούμε. Αν θέλετε κάτι έτσι. Άλλο. Όχι, όχι, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να σας πούμε. Ευχαριστώ, απλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του συμπολίτη μας, που ευχόμαστε όλοι να είναι καλά, έτσι, και να. Αυτό ας ενώσουμε όλες τις ευχές μας αυτό. Ναι. Πραγματικά είναι και εμείς κάτι που το παρακολουθούμε πάρα πάρα πολύ κοντά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είδαμε έναν αιμόφυρτο άνθρωπο μπροστά μας. Νομίζω ότι αυτό που λέω τα λέει όλα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσουμε εμείς με τον Θανάση και τον κύριο Μπελογιάννη. Κύριε Μπελογιάννη, η κατάσταση νομίζω ότι περιγράφηκε. Την είδαμε. Μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι δεν θα τα βλέπαμε αυτά ποτέ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν θα τα βλέπαμε ποτέ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ενός οργάνου. Και εγώ να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, που έχει να κάνει με το θέμα των επενδύσεων, αφού φαντάζομαι ότι ποιος, δεν είναι η στιγμή της πλευράς της περιφέρειας να πάρει μια τέτοια θέση. Αυτή τη στιγμή, μετά το κοινοβούλιο, η περιφέρεια είναι ο δεύτερος επόμενος θεσμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να δει άνθρωπο αυτά τα επεισόδια και να πάει να κάνει καταθέσει φάκελο, να κάνει επένδυση. Τρελός είναι. Είναι τρελός. Δηλαδή, οποιοδήποτε χωριό, οποιοδήποτε σε κάποιο σημείο δεν του αρέσει κάποιοι ή παρακινήσουν κάποιοι κάποιου άλλου, θα πλακούν στο ξύλο τον κόσμο. Θα βγάλουν και πιστολιά, το πράγμα μπορούσε να γίνει, να έχει χυθεί αίμα δηλαδή σήμερα. Γιατί εγώ ήμουν και εκεί, δεν την γινόταν. Χύθηκε, μα, ναι. Οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι κακά τα ψέματα. Εγώ δεν λέω αν είχαν δίκιο ή δεν είχαν δίκιο. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Είναι άλλο, είναι άλλο. Δεν εκφράζεται ο κόσμος έτσι. Το κυριότερο απ' όλα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα οποιοδήποτε να πηγαίνει για οτιδήποτε δεν τον συμφέρει ή όχι να διαλύει το περιφερειακό σύμβουλο και να τρώνε ξύλο ο περιφερειάρχης, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες. Όχι, μην περιφερειακοί σύμβουλοι. Ήταν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Συγγνώμη να αναλογίσω. Δημοσιογράφοι εκεί που ήταν να τρώνε ξύλο, μιλάμε απλοί πολίτες περνάνε για άλλα θέματα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε του αρέσει οτιδήποτε, θα μαζεύει κανένα δεκαριά άτομα να κάνει αυτά τα επεισόδια. Ή κάποιοι άλλοι να του υποκινούν προκειμένου να κάνουν του μάγκε. Ότι ξεφτυλίσανε τον Τατούλη, τον Δράκο ή τον οποιοδήποτε, λέω εγώ τώρα. Οι οποίοι να κάτσουν σε μια γωνία αμέριμνη και να νύπτουν τα σχήρα σου σαν τον Πόντιο Πιλάτο. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε επενδύσει στην Πελοπόννησο. Αν θέλουμε επενδύσει στην Πελοπόννησο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κανόνες. Και μέτρα και σταθμά. Από εκεί και πέρα, αν τους ακολουθήσουμε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και οι επενδύσεις και πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες καταστάσεις που ξεφτιλίζουν πρώτα απ' όλα εμάς, δεύτερον ξεφτιλίζουν τον τόπο μας
Και δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων και λογικός άνθρωπος να έρθει να χαλάσει τα λεφτά του εδώ. Νομίζω πάντως ότι... Γιατί μετά αυτό που λέω, Θέμη, γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο. Κάτι γίνεται, κάποιο δρόμο δεν περνάει. Εκεί κόβει μια σικιά, κόβει μια. Αυτό μαζί με το κανένα δεκαριά κάτι. Θα πάω να πλακώσω στο ξύλο τον Νίκα, τον Καφαντάρι, τον Αναστασόπλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, γιατί ζούμε πραγματικά κρίσιμες και οριακές στιγμές. Δραματικές, θα μπορούσε να πει κάποιος, σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας. Είδαμε τι συνέβη χθες με την αυτοκτονία και τα λέγαμε. Μόνο και μόνο ένας αριθμός να αναφέρουμε, ότι σήμερα βγήκαν κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα 45% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτό συγκλονίζει λόγω της οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα εξαιρετικά οριακό σημείο και νοικοκυριά Θανάση, που φτάνουμε στην κατάσταση του να αντικρίζουμε τέτοιες βίαιες πραγματικά εικόνες. Μιλάμε για την πλήρη κατάλυση θεσμών και τη λειτουργία τους και τη δημοκρατία και για τον ίδιο το λαό, Θανάση, που δεν δείχνει την απαραίτητη συνοχή, την κοινωνική. Να πω μόνο ένα περιστατικό για να πριν μιλήσω ο Θανάση, για να το κρίνει και καλά. Θανάση, όταν ήμουν εκεί, βλέπω δύο τύπους και έχουν πιάσει ένα περιφερειακό σύμβουλο από το Γιακά εδώ πέρα και τον τρακουνάνε, για να καταλάβεις και τι του είπανε. Του λέει, εκεί, σε αυτόν τον τόπο, εμείς είναι από τον προπάπου μου αυτός ο τόπος και μετά τον γιο παππούλης μου. Εμείς του λέει, βόσχαμε τις γίδες μας εκεί. Καταλαβαίνεις με τι κριτήρια γίνονται οι επενδύσεις τώρα αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς και ακούς, ήταν ερωτευμένοι με τον τόπο τους. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ο ένας βόσκει τις γίδες, ο άλλος τα γουρούνια, ο άλλος κοιμάται με τις κότες, ο άλλος κάνει οτιδήποτε. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα τότε. Τίποτα εδώ. Δηλαδή τα κριτήρια και κάποιοι, απάνω στην απόγνωση, πολύ σωστά είπε Θέμη, η οποία έχει επικρατήσει και μας έχει οδηγήσει σε πολιτική κατάσταση, όλους μας μέχρι την τελευταία στιγμή είμαστε στα ωριά μας όλοι. Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και την οριακή κατάσταση του κόσμου, προκειμένου να παίξουν και κάποια πολιτικά παιχνίδια απάνω στις πλάτες του κόσμου. Πάντως αυτοί οι κάποιοι θα πρέπει να ξεκουκουλωθούν. Να ξεκουκουλωθούν να βγάλουν τις κουκούλες. Να λογοδοτήσουν και να λογοδοτήσουν. Εγώ δεν είδα κανέναν με κουκούλες και νομίζω ότι πρόσωπα και πράγματα είναι γνωστά και οφείλουν οι πολιτικές παρατάξεις εκεί του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι αρχές να προστατεύσουν και τους θεσμούς και την νομιμότητα. Εγώ νομίζω ότι για κάθε περίπτωση στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, σε αυτό όλοι ακούγονται, όλοι έχουν φωνή, ακόμα και διαδικασίες υπάρχουν και για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη συμφωνία ή τη διαφωνία και για τον λόγο των τοπικών κοινωνιών πάντα έχουν και τέτοια, αλλά θα πρέπει όμως πάνω απ' όλα να υπάρχει νομιμότητα. Θανάση, παρένθεση σε αυτό που λες για τις τροποποιήσεις, για το ακούσαμε στο ρεπορτάζ, οι τροποποιήσεις των κατοίκων υπήρξαν χθες τρεις συναντήσεις με την κυρία Νικολάκου. Οι τροποποιήσεις των κατοίκων πέρασαν στην πρόταση της Περιφερειακής Αρχής. Ναι. Πέρασαν στην πρόταση. Οπότε κάτι συνέβη που πυροδότησε την όλη κριτική κατάσταση. Επομένως είναι κάτι άλλο. Αυτό λέω ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η νομιμότητα, διότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί με αυτοδικίες να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Έχουμε και κατάργηση της δημοκρατίας και κατάργηση των θεσμών, αλλά δεν πρόκειται να λειτουργήσει πλέον τίποτα. Δηλαδή από τη μία λέμε εντείνονται, μεγαλώνει ο αριθμός των αυτοκτονιών, υπάρχει κρίση και τέτοια, και μετά στην άλλη ραπανάκια για την όρεξη και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη στιγμή που όλη η Πελοπόννησος, για να μην πω και όλη η Ελλάδα, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, με το θέμα των σκουπιδιών έχουμε καταρτήσει παγκόσμιο σούργελο. Και μια χώρα η οποία είναι όμοιρη σε κάποια συμφέροντα, σε κάποιες μαφίες, κυριολεκτικά με το ζήτημα αυτό και των σκουπιδιών αλλά και των αποβλήτων. Και αυτά συμβαίνουν δυστυχώς και στην περιοχή τη δική μας, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν βλέπουμε όμως να γίνεται τίποτα. Το πανίσχυρο πελατειακό κράτος, αυτή η νοοτροπία του χθες η οποία οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο, δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται την ίδια ώρα που οι πολίτες, συνταξιούχοι, μισθωτοί στενάζουν για το μεροκάματο. Εάν προχωρήσει η χώρα με τέτοια νοοτροπία και με τέτοιες τακτικές και αυτοδικίες κλπ., είμαστε καμένοι από χέρι. Είμαστε πια, δεν είμαστε ούτε καν δημοκρατία αστικού τύπου, είμαστε Ζιμπάμπουε. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει. Θανάση, κάποιοι τροφοδοτούν όμως αυτή τη στιγμή αυτό το επεισόδιο, το οποίο έγινε, γιατί είπες με τις κουκούλες, δεν είδες κανένα να φοράει κουκούλες. Δυστυχώς φορούσαν πολύ κουκούλες εκεί. Και να σου πω ένα επεισόδιο. Ότι εγώ μπροστά μου το άκουσα ότι πήρε άνθρωπος από εκεί τηλέφωνο πριν 2-3 μέρες και του λέει, λέει σε δημοσιογράφο, κοίτα να δεις τι θα γίνει την Πέμπτη. Ήταν σχεδιασμένο αυτό το πράγμα. Και κάποιοι τροφοδοτούσαν τους ανθρώπους αυτοί, είναι απεγνωσμένοι, που είναι απεγνωσμένοι για τον οποιοδήποτε δεν έχει πάρει σύνταξη, ο ένας δεν έχει πουλήσει πατάτες, το δεν έχει πουλήσει το ένα, δεν έχει πουλήσει το άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί
Δεν λέω για του συγκεκριμένου ή αν του είχαν φέρει από πουθενά αλλού, αλλά λέγω ότι έστω ήταν από αυτό το χωριό. Είναι σε απόγνωση ο κόσμος. Ο κόσμος είναι απόγνωση. Και κάποιοι τροφοδοτούν αυτή τη στιγμή αυτή την απόγνωση, προκειμένου να γίνουν ήρωες σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο το θέλουν διαλυμένο. Δεν θέλουν να υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα. Κοίταξε αν τι γίνεται τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει εικόνα, είναι τόσο ευδιάκριτα για τα πρόσωπα και τα πάντα και θα πρέπει οι αρχές να επιβάλλουν την νομιμότητα. Δεν μπορεί να μην διασφαλίζεται ο τρόπος λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της περιφέρειας και μετά να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μας ακούνε και οτιδήποτε συμβαίνει κλπ. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα δηλαδή θα μας οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση. Βέβαια, εγώ να πω και κάτι άλλο ότι για το τώρα για το ρεπορτάζ στο μία ότι εκεί όταν άρχισε και διαβαζόταν αν ψηφίζουν ναι ή όχι αυτά που λέγανε με τους περιφερειακούς συμβούλους, αυτή η κατάσταση ξεκίνησε όταν είμαστε στους 18 ψήφους και είδανε ότι το θέμα θα πέρναγε στο περιφερειακό συμβούλιο. Δεν ξεκίνησε από την αρχή ή να διακοπεί ή να διακοπεί από την αρχή το περιφερειακό συμβούλιο να μην κάνει συζητηθεί. Εκεί δεν σεβάστηκαν δηλαδή ούτε τις απόψεις των περιφερειακών συμβούλων. Ή κάποιοι ψήφισαν όχι. Ο κύριος Δράκος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Πετράκος ψήφισαν όχι. Απόψε τους ήταν να ψηφίσουν όχι. Και καλά κάνουν. Ό,τι θέλουν. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα. Οι άλλοι ψηφίσαν ένα να τρώνε ξύλο. Δηλαδή αυτοί που ψηφίσαν όχι είναι οι ήρωες και αυτοί που ψηφίσαν ναι είναι οι πουλημένοι. Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να βάζουμε έτσι σε μια τέτοια βάση τα πράγματα. Όμως η πραγματικότητα έχει να κάνει. Και σε αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι ήδη έπρεπε να έχουν κάνει αυτή τη στιγμή, άσχετα τι κάνανε τις τηλεοπτικές δηλώσεις. Για τηλεοπτικές δηλώσεις που κάνανε εκεί, τις δηλώσεις σε κάποιες κάμερες που ήταν, δεν ήταν όλες τις κάμερες. Έπρεπε να έχουν κάνει και αυτή τη στιγμή να έχουν στείλει, όπως είπε και ο Θανάσης, φάξ και email που ήταν σωριδών και να έχουν καταδικάσει αυτή την περίπτωση όλοι. Όλοι και να έχουν μπει μπροστά να διασφαλίσουν και τη δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα και το κυριότερο από να διασφαλίσουν και τον εαυτό τους. Γιατί τώρα δεν φάγανε ξύλο, μεθαύριο θα είναι η σειρά τους. Και άμα ξεκινήσουμε με ελαφρές κατακεφαλιές και χαστούκάκια, μετά θα έχουμε πολύ πιο σοβαρότερα πράγματα. Να σας ελπίσουμε να μην δούμε ποτέ αυτά τα σοβαρότερα και να σας ελπίσουμε ότι θα ήταν το τελευταίο σκηνικό αυτό τρόμου ουσιαστικά προς τη δημοκρατία, γιατί μιλάμε για σκηνικό τρόμου. Και νομίζω όχι μόνο βία, αλλά και κάτι περισσότερο ήταν αυτό που είδαμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Να περάσουμε στα επόμενα θέματα. Με αμύωτο ρυθμό όμως συνεχίζουν να δρουν εγκληματίες στην περιφέρειά μας. Το πρωί ένοπλοι εστίασαν μπλόκο σε ταχυδρομικό διανομέα που μετέφερε συντάξεις και άλλα επιδόματα και κατάφεραν να το αποσπάσουν περίπου 11.000 ευρώ. Η αστυνομία εξαπολύσει ανθρωποκινητό για τον εντοπισμό τους. Με το καλημέρα, ληστεία στην περιφέρεια της Καλαμάτας. Το χτύπημα αυτή τη φορά ήταν προσεγμένο και έγινε με ακρίβεια από κάποιους που φαίνεται πως γνώριζαν τι και πως. Το πρωί, άγνωστοι δράστες την είχαν στημένη σε ταχυδρομικό διανομέα που με γιόταχη αυτοκίνητο μετέφερε τα χρήματα από το γραφείο της εταιρείας προς τον Άρη και τα υπόλοιπα χωριά. Σε αυτό, εδώ ακριβώς το σημείο, μεταξύ εταιρείας και Άρη, οι τρεις δράστες το πρωί κατάφεραν να διακόψουν την πορεία του ταχυδρομικού διανομέα. Αφού τον απειλήσαν με όπλο, ο ίδιος είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο με κεντρικό κλείδωμα που βλέπετε. Στη συνέχεια έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και κατάφεραν να αρπάξουν περί τα 11.000 ευρώ που βρίσκονταν μέσα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε αφού στο ύψος των γραμμών πίσω από το πολεμικό αεροδρόμιο με αυτοκίνητο οι τρεις δράστες τον μπλόκαραν, τον απείλησαν ο ένας με όπλο και πήραν περίπου το ποσό των 11.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα των ελέγχων από τους οποίους διαπιστώθηκε πως τα πυρηνολογία του Μελιγαλά δεν ρυπαίνουν. Οι μετρήσεις αυτές λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές ρήπων είναι πιο κάτω από τις μέσες επιτρεπόμενες τιμές. Χαμηλότερες από τις μέσες τιμές που ορίζει η νομοθεσία έδειξαν πως είναι οι εκπομπές των αιωρούμενων ρήπων στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά και αφορούσαν τη λειτουργία των δύο πυρηνολογίων. Από τις μετρήσεις που πήραμε, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι εκπομπές ήταν πολύ χαμηλές. Η αποδεκτή τιμή ανά 24 ώρων, η μέση τιμή
είναι 50 μικρογραμμά η αναλύτη. Οι τιμές που πήραμε από τις μετρήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες. Τώρα βέβαια πρέπει να ισχυριστεί κάποιος ότι οι μετρήσεις έγιναν σε μια περιορισμένη χρονική περίοδο. Ναι, όμως αυτό ήταν το πρώτο βήμα και η πρώτη σοβαρή προσπάθεια από πλευράς ελέγχου και από πλευράς μετρήσεων έγινε φέτος. Οι αναφορές του Διευθυντή Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας σίγουρα προκάλεσαν αίσθηση και παραξενεύουν, αφού όλοι θυμόμαστε το τι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα με την ζωή των κατοίκων της Κάλλας αλλά και άλλων περιοχών, να είναι κυριολεκτικά αφόρητη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν με ειδικό μηχάνημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής θα δείχνουν πως όλα είναι κανονικά. Ουδέποτε είχε γίνει αυτό στο παρελθόν. Κατά την επόμενη ελαιοκομική περίοδο θα εγκαταστήσουμε περισσότερα μηχανήματα από το υπηκά και θα παρακολουθούμε τη δραστηριότητα όλη τη διάρκεια της ελαιοκομικής περίοδου ώστε να έχουμε σαφέστερα αποτελέσματα. Αυτά ήταν μια αίτηση. Η πρώτη αίτηση έδειξε ότι τα πράγματα ήταν γραμμάτια. Είναι μετρήσεις, είναι επίσημες μετρήσεις. Δεν είναι θεωρία αυτό που σας λέω. Και ήδη έχουμε ενημερώσει και το Δήμο Μαρικαλά και όλους τους φορείς σχετικά με τα αποτελέσματα ώστε να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στο τι λέμε και να μην διασπείρουμε θεωρίες, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένες μετρήσεις. Χιλιάδες είναι οι τόνοι των αποβλήτων των ελαιοτριβίων που καταλήγουν σε φυσικούς αποδέκτες Μεσσηνίας με την κατάσταση αυτή να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον με την προστασία του να βρίσκεται στον αέρα. Οι τρόποι για τη διαχείρισή τους, όπως και το τι συμβαίνει ακριβώς στον νομό, αναλύθηκαν σε ειδική μερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του διοικητηρίου. Περίπου 200.000 τόνοι ελαιοργικών αποβλήτων κυλούν κάθε χρόνο στους αποδέκτες Μεσσηνίας με την κατάσταση αυτή πολλές φορές να είναι οριακή για το περιβάλλον. Το ζήτημα της προστασίας του από αυτή τη διάθεση των ελαιοτριβίων αναλύθηκε χθες την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του διοικητηρίου. Είναι εύκολη η αποδίκευση που αναφορά του Ζήνα. Υπάρχουν κατάλληλα τεχνολογία για τη διαχείρισή του και ο Ζήνας έχει υψηλή εμπορική αξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομική βιωσιμότητα του ελαιοτριβίου σε εποχές που ζούμε όπου το ελαιοτριβίο. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι την τελευταία 20ετία δουλεύει με γύρω το 80% έκπτωση. Οι εισαγωγικές τιμές παραγωγού του ελαιόλαδου έχει κατέβει 80%, εμείς αμοιβόμαστε σε ελαιόλαδο. Καταλαβαίνετε εσείς που είστε στο δημόσιο τώρα και έχετε γύρω στο 50% περικοπές πόσο δύσκολα τα πράγματα. Φανταστείτε ότι εμείς δουλεύουμε τώρα εδώ και 20 χρόνια με περικοπές που αγγίζουν το 80%. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Στον νομό μας θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει γίνει ήδη ένα βήμα με την διφασική λειτουργία ενός σημαντικού μέρους των ελαιοτριβίων. Στα όσα σημειώθηκαν, καταγράφηκε και η υφιστάμενη κατάσταση στη Μεσσηνία και αναλύθηκαν διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση της σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Σε διφασική λειτουργία είναι περίπου το 60% της ελαιοπαραγωγής στη Μεσσηνία και σε διφασική λειτουργία περίπου το 40% της ελαιοπαραγωγής. Η παραγωγή διφασική λειτουργία παράγει την αυτή παραγωγή γύρω στους 30.000 τόνους ελαιόλαδο το χρόνο με ένα υποπροϊόν ελαιοπυρήνα 75.000 τόνους και με υποπροϊόν δεύτερο φυτικά υγρά ή κατσίδαρο 150.000 τόνους. Αυτά τα ποσοστά είναι μια μικρή απόκληση. Παραγωγή τώρα με τη βασική λειτουργία. Έχουμε μια παραγωγή προϊόντος κατά μέσο όρο γύρω στους 20.000 τόνους που μπορεί να είναι μεγαλύτερη για τα 88 λειτουργία που λειτουργούν αντιβασικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ελαιοτριβία. Και έχουμε και υποπροϊόν ελαιοπυρήνα δύο φάσεων περίπου 100.000 τόνους. Τώρα ποια είναι τα πλεονεκτήματα της βασικής λειτουργίας. Έχει ένα ελαιόλαδο πιο φτωχό σε πολυκανόλες, γιατί οι πολυκανόλες είναι ελαιοδιαλυτές και όταν δουλεύουμε τρεις φάσεις φεύγουν κάποιες, στις δύο δεν φεύγουν. Έχει οικονομία στην κατανάλωση του νερού και είναι θετικό στο περιβάλλον. Η μερίδα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για την προστασία των εδάφων από την διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβίων στις μεσογειακές χώρες με την συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βαρύτητα στην πρόληψη δίνει ο Δήμος Καλαμάτας που λόγω των συνεχόμενων κρουσμάτων, κλοπών και διαρρήξεων σε χωριά και όχι μόνο, σύστησε τοπικό συμβούλιο παραβατικότητας. Σε αυτό, όπως επισημάνθηκε στην πρώτη του συνεδρίαση, απαραίτητη κρίνεται και η συμμετοχή των πολιτών.
Επειδή ειδικότερα στο συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με την αύξηση της εγκληματικότητας, η πρόληψη έχει μεγαλύτερη σημασία από την καταστολή. Ο Δήμος της Καλαιμάτας, όπως άλλωστε υπήρξε η σχετική δέσμευση μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα, κυρίως σε χωριά όπως ο Άρης, η Μικρομάνη και το Αριεοχώρι, προχώρησε στη σύσταση του Συμβουλίου Παραβατικότητας, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά, οριοθετώντας τους στόχους και το ρόλο του. Το συμβούλιο αυτό είναι συμβουλευτικό και έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και κυρίως ενδιαφέρεται για μια εναλλακτική αντιπαραβατική πολιτική που δεν έχει σχέση με την καταστολή της παραβατικότητας. Η καταστολή, όπως θα ξέρετε, είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, είναι αρμοδιότητα της λιμενικής αρχής, είναι αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ, είναι αρμοδιότητα των τελωνίων. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με την καταστολή. Ο σκοπός μας είναι μέσα από τη δράση, από τις δράσεις μας, και αν μπορέσουμε να μειώσουμε την παραγωγικότητα και την εγκληματικότητα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρθηκε και στην ανάγκη να συμμετέχουν σε αυτό οι απλοί πολίτες. Είναι απαραίτητο, αλλά όμως σε καμία περίπτωση, και εδώ θέλω να είμαι κατηγορηματικός, σε καμία περίπτωση η συμμετοχή των πολιτών δεν πρέπει να συνδέεται, σε καμία περίπτωση. Ότι αυτοί ασκούν εξουσία, γιατί εξουσία δεν ασκούν. Δεν έχουμε δικαίωμα της αποδικίας. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν πρέπει να λειτουργούν κάτω από την έννοια του καυκεντρισμού. Οι προτάσεις τους πρέπει να είναι σωστές, σοβαρές και να μην υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ουσιαστικό συμβούλιο και θα προσφέρει πολλά. Προς την κατεύθυνση αυτή, ζητούμε την κατανόηση και τη συμμετοχή της κοινωνίας σε διάφορες ημερίδες που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην βελτίωση της υφισαμένης δυστυχώς κακής καταστάσεως. Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση, με παιδαγωγούς, μαθητές και γονείς να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόγνωση. Η πρώτη Λίμνη Μεσσηνίας, μάλιστα με το Κέντρο Μελετών της ΟΛΜΕ, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση με αναφορές στις αλήθειες και τα ψέματα. Αλλίωσαν την αλήθεια και παραποίησαν στοιχεία, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, ανάλογα κατά πώς τους συνέφερε. Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα όσα αναλύθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας μαζί με το Κέντρο Μελετών Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν από τη λήψη των συνεχόμενων μέτρων των τελευταίων κυβερνήσεων. Τίτλος της ξεχωριστής εκδήλωσης: Αλήθειες και ψέματα για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Από το 2009 και εντεύθεν βιώνουμε με το χειρότερο τρόπο τα αποτελέσματα που απορρέουν από την πολιτική αυτή που εφαρμόστηκε. Μιας πολιτικής που στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδος εξοντώνει τον λαό και τους εργαζόμενους. Παρόλο όμως τα άδικα μέτρα, η αντίδραση του λαού δεν ήταν η ανάλογη παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν τα συνδικάτα. Τούτο έγινε γιατί εντέχνως, για να μπορέσουν οι κυβερνώντες να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, επένδυσαν πάνω στο φόβο του λαού, έχοντας για συμμάχους τα γνωστά παπαγαλάκια του, τον ΜΜΕ. Έτσι μεγαλοποίησαν τα πράγματα, κινδυνοϊλόγησαν, απείλησαν πως θα συμβούν χιλιάδες δεινά στη χώρα αν δεν πάρθουν τα μέτρα και πέρασαν στο υποσυνείδητο των περισσοπτέρων το μη χειρόν βέλτιστο. Με λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα παραδείγματα αναφέρθηκε ο ειδικός γραμματέας του Κέντρου Μελετών Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Γιώργος Ανδρινόπουλος. Ο ελεύθερος χρόνος που απαιτείται για την πραγματική από βαθμό σε βαθμό είναι από το σήμερα βαθμό στον έψιμο και από το έψιμο στο δέλτα 4, από το δέλτα στο γάμα 4, από το γάμα στο βήτα 4 και από το βήτα στο γάμα καταληκτικός βαθμός 6 έτη για δέλτα στο πάθη έψιμο το 8 έτη. Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι μπορεί αν όλα εξελιχθούν ομαλά και παίρνει ο υπάλληλος βαθμός ακριβώς μετά την παρέλευση αυτών των ετών, ότι σε 20 έτη υπηρεσίας, εφόσον βέβαια ανήκει στο προνομικό ποσό του 30% και όπως θα δούμε σε επόμενο διάγραμμα στο 15% από αυτούς που θα έρθουν διαρκικά, θα έχει περάσει το βαθμό και θα σωστά. Αλλάζουν τα δεδομένα στην εκδόση συνενετικών διαζυγίων, καθώς η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης βρίσκεται περισσότερο από ποτέ σε πρώτο πλάνο. Έτσι, για κάτι που στο παρελθόν χρειαζόταν να περιμένει κανείς τουλάχιστον 2 χρόνια ώστε να μην ξοδέψει πολλά χρήματα, πλέον θα απαιτούνται ελάχιστες ημέρες.
Με διαδικασίες express θα εκδίδονται πλέον τα συνενετικά διαζύγια στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρόσφατου νόμου για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Η διαδικασία για την έκδοση συνενετικού διαζυγίου μπορεί να διαρκούσε ακόμη και ένα χρόνο. Όμως τώρα τα δεσμά του γάμου θα λύνονται ακόμη και σε διάστημα μίας μόνο εβδομάδας. Με το νέο νόμο που ισχύει από χτες, από 2 Απριλίου και μετά, απλοποιείται η διαδικασία της έκδοσης συνενετικού διαζυγίου, υπό την έννοια ότι και ο χρόνος που απαιτείται μέχρι σήμερα για να υπάρχει ένας γάμος είναι μικρότερος και από ένα έτος πάμε στους 6 μήνες, και από εκεί και πέρα και η διαδικασία που γίνεται στο ακροατήριο είναι πολύ συντομότερη, εφόσον πλέον θα απαιτείται μόνο μία δικάσιμος και όχι 2 που ήθελε ο προηγούμενος νόμος. Οι νέες διατάξεις τέθηκαν σε εφαρμογή την Δευτέρα και επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο καθεστώς έκδοσης συνενετικών διαζυγίων. Βέβαια και ο προηγούμενος νόμος είχε τη δικαιολογητική του βάση και μπορώ να σας πω ότι το εξάμηνο που μεσολαβούσε μεταξύ των 2 συζητήσεων στο ακροατήριο είχε τεθεί σοφά από τον νομοθέτη, γιατί είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ζευγάρια αποφάσισαν να κάνουν την πρώτη συζήτηση του συνενετικού διαζυγίου και στη συνέχεια για κάποιους λόγους να το μετάνιωναν και έτσι να συνέχιζε ο γάμος και να μην διαλυόταν. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης τώρα έκρινε ότι με μία συζήτηση θα μπορούν τα ζευγάρια να χωρίζουν. Αυτό βέβαια επιταχύνει μεν τη διαδικασία. Από την άλλη όμως δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτός ο νόμος, αν εξετάσουμε τα θέματα της οικογένειας και το αν πρέπει να διαλύεται ή όχι μια οικογένεια έτσι τόσο εύκολα. Τα συνενετικά διαζύγια θα είναι δυνατόν να εκδίδονται ακόμη και σε μία μόνο εβδομάδα. Μέχρι χθες η όλη διαδικασία απαιτούσε μέχρι και έναν χρόνο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη, είτε από ποια πλευρά, είτε από δικαστές, είτε δικηγόροι, έτσι, δεν είναι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αυτή που πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι η καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Καλό είναι να απονέμεται καλά η δικαιοσύνη και γρήγορα. Όχι όμως μόνο γρήγορα. Προϋπόθεση για την έκδοση συνενετικού διαζυγίου είναι η εξάμηνη διάρκεια του γάμου. Με το νέο νόμο, το συνενετικό διαζύγιο εκδίδεται με απόφαση του Προέδρου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αν το ζευγάρι έχει ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος, πρέπει η έκδοση του διαζυγίου να συνοδεύεται από έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ρυθμίζει την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία μαζί τους. Πολλοί ήταν οι καταθέτες που έσπευσαν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, αφού εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξανά πρόσβαση στις καταθέσεις τους. Οι αναλήψεις έγιναν μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Μετά από αρκετές ημέρες υπομονής και αγωνίας, οι καταθέτες της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας έχουν από σήμερα πρόσβαση στα χρήματά τους. Έλυσε τα χέρια χιλιάδων καταθετών η Εθνική Τράπεζα, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και από σήμερα οι καταθέτες της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Ήσασταν από τους καταθέτες της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια δυστυχώς συνέβη αυτό το οποίο συνέβη, αλλά ο κύριος Λωράτος κατά κάποιο τρόπο πολύ καλά έκανε και παίρνουμε πάλι τα χρήματά μας. Βέβαια αυτοί οι οποίοι έχουν μερίδες παραμένουν με προβλήματα. Στην Εθνική Τράπεζα από νωρίς το πρωί βρέθηκαν αρκετοί καταθέτες της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με σκοπό να προχωρήσουν σε αναλήψεις χρημάτων, αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τα χρήματα ήταν διαθέσιμα στους καταθέτες. Να ρωτήσω. Πίεση όλες αυτές τις μέρες χωρίς τα χρήματα? Βέβαια. Πίεση, ναι. Τα δικά μου τα πήρα γιατί τα είχα από την αρχή στην Αχαϊκή. Η διαδικασία ασφαλώς άργησε διότι επενεύει η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα ήθελε να πάρει και τους στόχους της. Αλλά εδώ γεννάται το εξής ερώτημα. Για να πας να τα πάρεις πρέπει να παρουσιάσεις καρδιά και αυτοί οι οποίοι είναι κι άλλοι μέσα στο βιβλιάριο θα πρέπει να παρουσιαστούν κι αυτοί. Η κόρη μου η οποία είναι δασκάλα σε πολύ μακριά θα πρέπει να έρθει τώρα να είναι παρόν. Εδώ μιλάμε την γραφειοκρατία κατά κάποιο τρόπο να την καταργήσουμε. Δυστυχώς μου λέει εάν δεν είναι η κόρη σας δεν μπορείτε να τα πάρετε. Τώρα θα περιμένω να έρθει η κόρη μου για να τα πάρω. Ωστόσο καθυστερήσεις παρατηρούνται σε όσους πολίτες λάμβαναν μέσω της Αχαϊκής Τράπεζας την μισθοδοσία τους ή τη σύνταξή τους. Είχατε εξυπηρετηθεί, είχατε εδώ στην Εθνική, άνοιξαν οι διαδικασίες από ότι υπάρχει ενημέρωση. Τις γυναίκες μου που τα είχα στην Αχαϊκή δεν μεταφερθήκανε ακόμα. Για σύνταξη, όχι για κάτι άλλο. Κάτι ψηλά δικά μου πάλι και αυτά δεν έχουν μεταφερθεί, αλλά ήταν λίγα. Τώρα περιμένουμε να μεταφερθούν τις γυναίκες που τα είχαμε στην Αχαϊκή. Έχουμε κάνει τις σχετικές διαδικασίες
να τα παίρνουμε από εδώ. Στην Εθνική Τράπεζα αυξημένο ήταν το προσωπικό που ασχολήθηκε με τους καταθέτες της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται πως για διευκρινήσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των λογαριασμών τους οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 18 18 18. Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία έλαβε το ΤΕΙ της Καλαμάτας στο πλαίσιο της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία. Πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης παρέχουν στους γιατρούς πληροφορίες και γνώση. Μια σημαντική δυνατότητα προσφέρει στον ιατρικό κόσμο μέσω της βιβλιοθήκης του του ΑΤΕΙ της Καλαμάτας. Η σύνδεσή της με τις βιβλιοθήκες όλων των ανωτάτων ιδρυμάτων αλλά και κέντρων έρευνας ανοίγουν ένα σημαντικό παράθυρο διαρκούς γνώσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει με αντιφατικές πληροφορίες που λαμβάνουμε γύρω. Η βοήθεια όμως των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι ξέρουμε για τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων, βοήθησε στη δημιουργία της Evidence-Based Vaccine Database. Μία τέτοια βάση δεδομένων λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη των οκτών κλινικών αποφάσεων, μπορούμε να έχουμε καλύτερα ιατρικά αποτελέσματα και θα συμβάλλει στη μείωση του κόστου νοσηλείας. Εκμεριωμένη ιατρική. Είναι αξιοσημείωτο πως η εν λόγω βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση, όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, σε περισσότερα από 20.000 περιοδικά, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στον ιατρικό χώρο. Όλα αυτά προσεγγίστηκαν σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα σε ένα ακόμα βήμα που κάνει το ΤΕΙ της Καλαμάτας για τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και η οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και απευθυνόταν στον ιατρικό κόσμο. Αποτελεί λοιπόν την ευσυνείδητη και διαστοπική και δίκαιη κρίση της καλύτερης τρέψης τεκμηρίας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα μεμονωμένων ασθενών. Η άσκηση της τεκμηριωμένης ιατρικής σημαίνει ένταξη της ατομικής άσκησης γνώσης κλινικών διευθυντήτων με την καλύτερη διαθέσιμη κλινική τεκμηρίωση από συστηματική έρευνα. Ποια είναι η πρόταση λοιπόν σήμερα της ΑΤΕΙ? Η ΑΤΕΙ λοιπόν συνθέτει μία από τις πιο πρόσφατες ιατρικές πληροφορίες σε τεκμηριωμένες πρακτικές συστάσεις, σε οποίες οι γιατροί μπορούν να εμπιστευτούν προκειμένου να πάρουν μια σωστή απόφαση σχετικά με την θεραπευτική αγωγή την οποία θα ακολουθήσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση, μπορεί να συνδέσει με συναφές περιεχόμενο όπως είναι το πλήρες σκήνυμα και πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα τα οποία θα δούμε και τις βάσεις αυτές ουσιαστικά τις συνθέτουν συντάκτες παγκοσμίου ωφέλης, οι αρχικές δηλαδή ομάδες, οποίες είναι γνώσεις διαφόρων θεμάτων και λειτουργούν σαν συντάκτες ώστε να δημιουργήσουν τις τεκμηριωμένες αυτές συστάσεις. Καταληκτικά θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως την σημασία της ελεύθερης προσβάσιμης γνώσης σημείωσε και ο πρόεδρος της ιατρικής εταιρείας Αναστάσιος Πουλόπουλος, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία του ΤΕΙ ως εξαιρετική. Μέχρι τις 24 του μήνα θα φιλοξενείται σε έναν ιδιαίτερο χώρο στη Μεσσίνη η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ο καλλιτέχνης στα έργα του αποτυπώνει με τρόπο ξεχωριστό κτίρια της περιοχής. Πρόκειται για μια πολιτιστική αλλά και παράλληλα ιστορική αποτύπωση των κτίριων της Μεσσίνης. Αυτή μεταφέρεται στην έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Παναγιωτόπουλου με ξεχωριστές να είναι οι μνήμες της εξέλιξης. Το θέμα είναι παραδοσιακά σπίτια της Μεσσίνης. Ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων και δεν τα έχει καλύψει το τσιμέντο και το αλουμίνιο. Είναι οι δατογραφίες, 18 κομμάτια με σπίτια που προσπάθησε να τα αποτυπώσω για να μην, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν. Η έκθεση αυτή θα φιλοξενείται στον Πολυχώρο 7η Συμφωνία στη Μεσσίνη μέχρι τις 24 του μηνά. Είμαστε σε ένα χώρο που έχουμε διαμορφώσει, το έχουμε ονομάσει 7η Συμφωνία. Έχει σκοπό να φιλοξενεί εκθέσεις. Σήμερα κάνουμε την έναρξη αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά και θα φιλοξενήσει όλη την προσπάθεια των συντοπιτών μας, οι οποίοι το έχουν περιβάλει με αγάπη και το υποστηρίζουν. Να κάνω μια τέτοια, η 7η Συμφωνία έχει γίνει, το όνομα το έχει πάρει από την πρώτη ποιητική συλλογή του πατριώτη μας και φίλου Γιώργου Μαρκόπουλου, του βραβευμένου Γιώργου Μαρκόπουλου, που με αυτό θέλαμε να το τιμήσουμε. Είναι ανοιχτός ο χώρος σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη αναγνωρισμένο και μη για την προώθηση
του έργου του και να γίνεται γνωστό στους συντοπίτες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best Apulsos και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.